η οικονομική πολιτική από μια κυβέρνηση αποτυπώνει το ιδεολογικό και πολιτικό υπόβαθρο μιας κυβέρνησης και εξυπηρετεί συγκεκριμένες κοινωνικές και παραγωγικές ομάδες. Δηλαδή, με την οικονομική πολιτική η κυβέρνηση δείχνει ξεκάθαρα με ποιους είναι, ποιους εκπροσωπεί. Έτσι, όλα αυτά τα 5 χρόνια είδαμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, να έχει μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική η οποία στήριξε τους έχοντες και τους κατέχοντες, τους λίγους εις βάρος των πολλών, των μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων. Με τη φορολογική της πολιτική, δηλαδή αν πούμε 2-3 παραδείγματα, ότι μείωσε τους φορολογικούς συντελεστές από τις μεγάλες επιχειρήσεις, χάνοντας με αυτόν τον τρόπο τεράστια έσοδα το ελληνικό δημόσιο. Κατήργησε το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, όπου αυτόν τον φόρο τον πλήρωναν αυτοί που είχαν μεγάλη ακίνητη περιουσία. Και μία σειρά από άλλα φορολογικά μέτρα, όπου ευνοήθηκαν συγκεκριμένες ομάδες και επιβαρύθηκαν άλλες συγκεκριμένες ομάδες. Με την φορολογική της πολιτική απαξίωσε τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Σήμερα δεν λειτουργούν οι εφορίες και οι εισπρακτικοί μηχανισμοί του κράτους. Τα έσοδα καταραίουν. Ο προϋπολογισμός έχει ήδη εκτροχίαστε. Μετά από αυτή την κατάσταση, τελικά υπάρχει κάποια λύση? Υπάρχει διέξοδος? Εμείς στο ΠΑΣΟΚ λέμε, ναι, υπάρχει και άλλος δρόμος. Αυτή η πολιτική δεν είναι μονόδρομος. Εμείς αισιοδοξούμε καταρχάς να εφαρμόσουμε μια άλλη εντελώς ριζική αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος, ούτως ώστε πρώτα και κύρια πάνω απ' όλα να διαμορφώσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογούσας αρχής και φορολογούμενου πολίτη. Ο φορολογούμενος πολίτης να εμπιστευτεί το κράτος, να εμπιστευτεί ότι έχουμε ένα σύγχρονο, δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα? Εμείς και πάλι λέμε, ναι, μαζί μπορούμε.